τους φόρους για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα και μειώσαμε τους φόρους για την καθεμία και το καθένα. Αντικαθεί ότι θέλω να ξαναβάλω την Ελλάδα σε μια τροχιά δυναμικής ανάκαμψης για να μπορέσουμε να αφήσουμε πίσω μας τη δύσκολη δεκαετία των μνημονίων, να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας, να φέρουμε περισσότερες επενδύσεις στην πατρίδα μας, περισσότερες καλοποιημένες δουλειές. Και σήμερα η χώρα πηγαίνει από ρεκόρ σε ρεκόρ στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Σας είχα πει ότι θέλω μια Ελλάδα ισχυρή και ασφαλή που θα προστατεύει τα σύνορά της και θα διαφυλάξει την εθνική μας ανεξαρτησία στην πράξη και όχι στα λόγια. Όχι ξέφραγω Αβέλη, μου λέει ένας φίλος από πίσω και έχει δίκιο, διότι αυτή την Ελλάδα σας θυμίζω ότι παραλάβαμε το 2019 και μιας και μιλάμε για το μεταναστευτικό, αξίζει να σημειώσω ότι σήμερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρέθηκε στοιχείο, η οποία ήταν στο επίκεντρο του προσφυγικού προβλήματος το 2019.